Ο σύζυγος της Ναόμι ήταν εξερευνητής. Πήγε σε μια αποστολή στην Ανταρκτική και δεν επέστρεψε ποτέ. Η Ναόμι ένιωθε ότι είχε συμβεί κάτι κακό. Συγκέντρωσε αρκετούς φίλους και ταξίδεψε στην Ανταρκτική για να βρει τον άντρα της. Όταν η ομάδα έφτασε στο μέρος του, δεν τον βρήκαν. Η Ναόμι πρότεινε να χωρίσει την ομάδα και να ψάξει σε άλλη περιοχή. Η γυναίκα κατέφθηκε προς τα νότια. Περπατούσε για μία ώρα περίπου, όταν ξαφνικά έπεσε αρκετά μέτρα σε μία τρύπα. Συνειδητοποίησε ότι η γυναίκα είχε βρεθεί σε μία τεράστια αίθουσα που έμοιαζε με εργαστήριο. Υπήρχαν δύο μεγάλα κομμάτια πάγου και μέσα σε κάθε ένα υπήρχε ο σύζυγός της. Οι δύο άντρες φαινόνταν πανομοιότυποι. Πώς θα μπορούσε η γυναίκα να τους ξεχωρίσει? Η Ναόμι ήξερε ότι δεν είχε πολύ χρόνο. Έπρεπε να αποφασίσει γρήγορα. Ήξερε ποιος άντρας ήταν ο σύζυγός της. Μπορείτε να το καταλάβετε επίσης. Ο άντρας αριστερά έχει μόνο 4 δάχτυλα σε κάθε χέρι και ο άνθρωπος στα δεξιά δεν έχει προβλήματα με τα δάχτυλα. Επίσης, φοράει ένα κολλιέ με το γράμμα νι πάνω του. Μια μέρα, ο Κούπερ χαλάρωνε στο σπίτι όταν κάποιος χτύπησε το κουδούνι. Όταν ο Κούπερ άνοιξε την πόρτα, είδε 2 αστυνομικούς. Είπαν στον Κούπερ ότι τους κάλεσε ο γείτονάς του. Αυτός, ο αγενής τύπος, ο γείτονας, με έχει προσβάλει. Μπήκα μέσα στο αυτοκίνητό μου και προσπάθησα να φύγω, αλλά με κυνηγούσε. Μετά, πέταξε μια πέτρα και έσπασε το παράθυρο του αυτοκίνητό μου. Ο Κούπερ σοκαρίστηκε και ζήτησε από τους αστυνομικούς να τον αφήσουν να κάνει ένα τηλεφώνημα. Ο φίλος του, ο Τζέισον, ένας ιδιωτικός detective, ήρθε αμέσως. Μαζί με τους αστυνομικούς πήγαν να δουν το αυτοκίνητο του γείτονα. Αφού τον εξέτασαν, η αστυνομία συνέλαβε τον γείτονα και ο Τζέισον επέστρεψε για να διαβεβαιώσει ότι ο Κούπερ δεν ήταν ένοχος. Ήταν το μπαμπρίς που έσπασε, αλλά αν ο Κούπερ κυνηγούσε το αυτοκίνητο, η πέτρα θα είχε σπάσει το πίσω παράθυρο. Ο Τζακ και ο Τζον είναι αδέρφια. Είναι διαρρήκτες και η αστυνομία σε όλη τη χώρα προσπαθεί να τους πιάσει εδώ και αρκετά χρόνια. Ένας από τους αδελφούς μπαίνει σε μια παγίδα αφού μπήκε σε μια βίλα ενός πλούσιου επιχειρηματία. Αλλά οι αστυνομικοί έχουν ένα πρόβλημα που δεν μπορούν να καταλάβουν εάν έχουν πιάσει τον Τζακ ή τον Τζον. Ο άντρας αρνείται επίσης να μιλήσει. Το μόνο πράγμα που γνωρίζουν οι detective είναι ότι ο Τζακ πάντα λέει ψέματα και ο Τζον λέει πάντα την αλήθεια. Πώς θα μπορούσαν να μάθουν ποιος είναι ο άντρας, θέτοντας του μόνο μια ερώτηση? Το ερώτημα που πρέπει να κάνουν οι αστυνομικοί είναι: έχετε έναν αδερφό? Εάν είναι ο Τζακ, θα πει όχι. Και αν είναι ο Τζον, θα δώσει μια θετική απάντηση. Ο Ρόμπερτ, ένα έξυπνο παιδί, έχει λαμπρές αναλυτικές δεξιότητες και μεγάλη λογική σκέψη. Αυτή τη στιγμή, οι γονείς του τον οδηγούν σε ένα μαθηματικό διαγωνισμό σε μια άλλη πόλη. Το αυτοκίνητο πηγαίνει κατά εθνική οδό με μεγάλη ταχύτητα. Όταν ακούει ένα δυνατό χτύπημα και ο μπαμπάς του Ρόμπερτ χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Ευτυχώς, καταφέρει να σταματήσει στην άκρη του δρόμου. Ολόκληρη η οικογένεια βγαίνει από το όχημα για να δει τη ζημιά. Ο μπαμπάς του Ρόμπερτ δεν είχε άλλο λάστιχο για να αλλάξει. Ξαφνικά, ένα φορτηγό παραλαβή σταματάει κοντά. Ο οδηγός του προσφέρει τη βοήθειά του. Έχει πολλά λάστιχα αυτοκινήτων και μπορεί να δώσει ένα από αυτά, αλλά όχι δωρεάν. Ο τύπος τους λέει την τιμή και είναι εξαιρετικά υψηλή. Αλλά δεν υπάρχει επιλογή. Διαφορετικά, ο Ρόμπερτ θα χάσει τον διαγωνισμό. Εν τω μεταξύ, το αγόρι περπατά γύρω από το φορτηγό και συνειδητοποιεί ότι ο οδηγός έχει οργανώσει το όλο πράγμα. Πώς το κατάλαβε?
Τα λεγόμενα λάστιχα μέσα στο φορτηγό είναι πολύ μικρότερα από τα δικά τους.